ο Θεός να τους έχει καλά, όπως κατάφεραν εμένα και κράτησαν τη ζωή και τη γυναίκα και το παιδί μου. Η συγκίνηση, η χαρά ήταν απερίγραπτη. Δεν περιγράφεται με λόγια μια τέτοια σκηνή. Είναι, τι να πω, τα αισθήματα είναι, δεν μπορεί να τα περιγράψει με λόγια. Με συγκίνηση ο πανευτυχής πατέρας ευχαριστεί το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, την γιατρό και τους διασώστες που στάθηκαν φύλακες άγγελοι στο πλευρό τους, όταν η ετοιμόγενη σύζυγός του, καθοδόν για το νοσοκομείο, ένιωσε έντονες οδύνες και κατάλαβε ότι ήταν έτοιμη να φέρει στον κόσμο το κοριτσάκι. Ο πελαργός ήρθε νωρίτερα, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα. Η σύζυγό μου με πήρε τηλέφωνο γιατί εγώ ήμουν στην υπηρεσία μου. Οπότε μου λέει, έλα γιατί γεννάω. Και μέχρι να πάω είχαν σπάσει σχεδόν και τα νερά της και ήταν έτοιμοι. Αλλά δόξα τω Θεώ ήρθε η ομάδα του, τα ασθενοφόρο γρήγορα, μόλις πήραμε τηλέφωνο. Πανευτυχής και η έμπειρη γιατρός Μάγδα Ζεάκη, η οποία μέσα στο ασθενοφόρο βοήθησε ώστε να έρθει στον κόσμο μια νέα ζωή. Είναι το πέμπτο μωράκι που ξεγεννάει, η πέμπτη φορά που ακούει το κλάμα ενός μωρού. Μέσα στο ασθενοφόρο με το οποίο σώζονται καθημερινά ανθρώπινες ζωές, είδε το πρώτο φως της ζωής το νεογέννητο κοριτσάκι. Έλεγε ότι θα γεννήσει, φωνάξαμε τη γιατρό του ΕΚΑΒ μαζί με τον συνάδελφο και στην παραλιακή απάνω από ήταν ώρα σταμάτησε στον ασθενοφόρο και ήρθε το ευχάριστο γεγονός. Ένα κοριτσάκι 3200 που λένε, να του ζήσει, να είναι καλά. Εμείς σαν πληρώματα κάνουμε πάνω τη δουλειά μας. Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης όταν κλήθηκε ασθενοφόρος στη Θέρισο για μια γυναίκα που ήταν έτοιμη να γεννήσει. Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα άμεσης επέμβασης του ΕΚΑΒ, επανδρωμένο με γιατρό και διασώστη και ένα ασθενοφόρο με δύο διασώστες. Καθοδόν διαπίστωσαν ότι ο τοκετός είναι σε εξέλιξη και για λόγους ασφαλείας σταμάτησαν στην πορεία τους προκειμένου η επίτοκος να γεννήσει. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του τοκετού, το ασθενοφόρο συνέχισε την πορεία προς το νοσοκομείο, όπου η γιατρός του ΕΚΑΒ παρέδωσε τη γυναίκα και το μωρό στο νοσοκομείο. Ο κόσμος τον ήρθε ασφαλής, γιατί το ΕΚΑΒ Κρήτης και το ΕΚΑΒ γενικά έχει υψηλή ετοιμότητα και γνώσεις και μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε περιστατικό και αν συμβεί. Αυτό που συνιστούμε είναι να υπάρχει ψυχραιμία, να υπάρχει εμπιστοσύνη. Πίσω από το ασθενοφόρο ακολουθούσε ο σύζυγος της 40χρονης γυναίκας, ο οποίος έζησε στιγμές αγωνίας, αντιλαμβανόμενος ότι το μωρό ήταν βιαστικό και ότι η σύζυγός του θα γεννούσε στο ασθενοφόρο. Αγωνία. Όταν σταμάτησε το ασθενοφόρο, λέω γεννάμε. Κατευθείαν. Δεν μπήκε τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Κατέβηκα κατευθείαν να δω τα πάντα. Γιατί δεν ήξερα, λέω γιατί σταμάτησε. Το ζευγάρι έχει ένα ακόμα κοριτσάκι. Η μικρή Ζαχαρούλα, όπως θα ονομαστεί το νεογέννητο μωρό, θα μάθει στο μέλλον για τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο είδε το πρώτο φως της ζωής. Δεν θα βρει ποτέ αρκετά λόγια για να ευχαριστήσει τη Μάγδα Ζεάκη, την Ελευθερία Ματζουρανάκη, τον Κώστα Μαυραντονάκη και τον Μιχάλη Νινιράκη, που βοήθησαν στη δύσκολη στιγμή τη μητέρα της. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μαζί με τους υπόλοιπους γιατρούς και διασώστες κάθε μέρα σώζουν όσους χρειάζονται επίγουσα βοήθεια. Από το τηλεφωνικό κέντρο μέχρι το τελευταίο διασώστη όπου είναι. Να τους έχει καλά όλα τα παιδιά. Και προπάντως τα παιδιά που ήταν μαζί μου στα ασθενοφόρο. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου ότι ήταν τόσο καλοί πάνω στη δουλειά τους.